Καλησπέρα, είναι Πέμπτη, είναι η εκπομπή Ταξιδεύοντας τον κόσμο με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και όπως φίλοι μου αγαπημένοι έχετε δει το θέμα της εκπομπής είναι η εθελοντική διασωστική ομάδα κρίσεων γνωστή ως ΕΔΟΚ. Κοντά μας είναι ο Πρόεδρος Συμβουλίου, ο κύριος Καστρινάκης. Καλησπέρα κύριε Καστρινάκη. Καλησπέρα σας. Και η κυρία Πρίσκα Ευαγγελία, μέλος της ομάδας, όπου θα παρουσιάσουμε την ομάδα και θα πούμε πολλά πράγματα ενδιαφέροντα, γιατί είναι και πολύ επίκαιρα, θα έλεγα. Κοντά μας για πρώτη φορά θα είναι η Ρούλα Παπαδόγεννη, που θα συμπαρουσιάσουμε αυτή την εκπομπή και ελπίζουμε και τις επόμενες. Καλησπέρα, Ρούλα. Καλησπέρα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ρούλα, λόγω σε σένα. Καλησπέρα και από μας. Καλησπέρα σας. Είτε και την ΕΔΟΚ. Η ΕΔΟΚ είναι μια εθελοντική οργάνωση η οποία θέλει να βοηθήσει όταν θα υπάρξει μια μεγάλη κρίση, θα υπάρξει ένα σεισμός, θα υπάρχει μια πλημμύρα, σε όποια μεγάλη φυσική καταστροφή, γιατί όπως ξέρουμε το κράτος δεν είναι ποτέ αρκετό σε μεγάλες περιπτώσεις. Κινείστε παράλληλα με τους φορείς. Όχι μόνο παράλληλα, αλλά καθοδηγούμαστε από τους κρατικούς φορείς. Δεν πάμε από μόνοι μας. Παραδείγματος χάρη στη Μάντρα όπου είχε γίνει η πλημμύρα, ο Δήμος Νίκαιας είχε στείλει υδροφόρες για να βοηθήσουν στο ξέπλυμα των δρόμων κτλ. Εμείς έχουμε άμεση συνεργασία με τον Δήμο Νίκαιας και μαζί με τον οδηγό της υδροφόρας, έστειλε δύο υδροφόρες, μαζί με τους δύο οδηγούς της υδροφόρας, πήγανε και έξι εθελοντές δικοί μας να βοηθάνε, να ξεπλένουν τους δρόμους, τα σπίτια και όλα αυτά. Και αυτό το κάναμε τρεις συνεχόμενες μέρες, σε βάρδιες φυσικά. Πώς και από ποιον δημιουργήθηκε? Από εμένα και μερικούς φίλους ακόμα, οι οποίοι θέλαμε να βοηθήσουμε σε ώρα ανάγκης, θέλαμε να εκπαιδεύσουμε κόσμο ο οποίος θα μάθει πώς να βοηθήσει πρώτα την οικογένειά του, γιατί όλοι ξέρουμε ότι μέσα στην οικογένεια όταν συμβεί ένα ατύχημα οι πρώτες ώρες είναι οι πιο κρίσιμες, κατά δεύτερον να βοηθήσουμε στην τοπική κοινωνία και κατά τρίτον για όλη την Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω επίσης, έχετε επηρεαστεί κυρίως στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Ευρώπη, είναι κάτι που υπάρχει χρόνια. Ήταν αυτή η ανάγκη που σας όφησε ότι δεν υπήρχε πριν κάτι αντίστοιχο στη χώρα μας? Όχι, εθελοντικές ομάδες υπήρχανε. Απλώς εγώ επειδή είμαι του... Από ό,τι διαβάζω από τα φιλάδια που μας έχετε εδώ, ότι είναι κάτι πιο οργανωμένο, ίσως ότι παλιότερα αν υπήρχαν μπορεί να θέλουμε να αφήσουμε άλλες ομάδες. Είναι οργανωμένο με την έννοια ότι εγώ επειδή είμαι του επαγγέλματος, πρώην στρατιωτικός με εξειδίκευση στην διάσωση, εκπαιδεύτηκα από την χώρα μου σε ξένες χώρες που ήταν ειδικές στις διασώσεις. Άρα έχετε την εμπειρία ετών? Είχα την εμπειρία 30 χρόνια καριέρα στη διάσωση. Ταυτόχρονα είχα την εμπειρία από ξένες χώρες πώς λειτουργούν, επαγγελματίες δηλαδή σε αυτό, και προσπάθησα τώρα που αποστρατεύθηκα όλη αυτή την εμπειρία να μην πεταχτεί και να λειτουργήσει σαν εθελοντικά. Πόσα χρόνια λειτουργεί η ομάδα? Η ομάδα ξεκίνησε το 2008. Ανήκουμε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε αριθμό Μητρώου 14 του 2009. Και από τότε όποιος κρατικός φορέας, είτε πρόκειται για πυροσβεστική, είτε πρόκειται για αστυνομία, είτε πρόκειται για δήμους ή περιφέρειες, μας καλέσει, πηγαίνουμε εθελοντικά και βοηθάμε. Από ποιους θέλετε? Τα μέλη μας απαρτίζονται από διάφορες κοινωνικές ομάδες. Απαρτίζονται από επαγγελματίες του χώρου, δηλαδή μπορεί να είναι νοσηλευτές, μπορεί να είναι διαστόστες, τραυματιοφορείς, μπορεί να είναι όμως, όπως είμαι και εγώ, εκπαιδευτικός. Οπότε δεν παίζει ρόλο το επάγγελμα για να ξεκινήσει κάποιος να ασχολείται με τις πρώτες βοήθειες. Είναι θέμα θέλησης,
Τώρα προς τον άνθρωπο κυρίως. Το πιο βασικό, το πιο βασικό είναι ο εθελοντισμός που είναι το πρωταρχικό μας στοιχείο και από εκεί και πέρα η θέληση για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, ύστερα τους συνανθρώπους μας ή όποιον μας χρειάζεται. Και η προπόθεση για να γίνει κάποιος μέλος και αν έχει κάποιος το μέλος. Έχει κάποιες υποχρεώσεις ως προς το κομμάτι ότι πρέπει να παρακολουθήσει τις βασικές πρώτες βοήθειες σίγουρα. Το βασικό μας μέλημα είναι στην ουσία, αφού παρακολουθήσουμε τις πρώτες βοήθειες, να μπορέσουμε να τις εφαρμόσουμε κιόλας. Οπότε σίγουρα τα μαθήματα είναι το πιο βασικό. Από εκεί και πέρα, εφόσον κάποιος το επιθυμεί, μπορεί να συνεχίσει και για περαιτέρω εκπαίδευση. Και υπάρχει ένα μικρό ποσό το οποίο μπορεί να καταθέτει μία φορά το χρόνο στην ουσία. Άρα, επειδή διάβασα και το κομμάτι πολύ σωστά είπατε της εκπαίδευσης, δεν έχει για κάθε μάθημα ή για κάποιο τον κυβάρνηση να πω ή κάποιο κόστος. Είναι τίσιο το κόστος και είναι στα 50 ευρώ. Ποιες είναι οι δράσεις σας, κυρία? Οι δράσεις μας ποικίλουν. Όπως είπε πριν και ο κύριος Καστρινάκης, στην ουσία, επειδή ανήκουμε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μπορούμε να πάμε και να βοηθήσουμε οποτεδήποτε μας ζητηθεί. Καλύπτουμε όπως επίσης οποιαδήποτε υγειονομική κάλυψη χρειαστεί. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι πρόσφατα είχαμε πάει στο Ironman. Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, στο Κώστα Ναβαρίνο. Που ήταν μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση τριάθλου. Ήταν αθλητές από όλο τον κόσμο. Μας είχε ζητηθεί να πάμε να καλύψουμε το συγκεκριμένο συμβάν. Το καλύψαμε με μεγάλη επιτυχία. Θα μας αναλύσετε λίγο τις κομμάτι των δράσεών σας. Ότι είναι οι πρώτες βοήθειες, αλλά έχει και βάθμιση στις πρώτες βοήθειες. Ναι. Ας πούμε πρώτα σε αυτό το κομμάτι. Θέλεις να σου πω για τις εκπαιδεύσεις ή για το με τι ασχολούμαστε? Με τι ασχολείστε καταρχήν. Το βασικότερο είναι οι υγειονομικές καλύψεις, διότι αυτό χρειάζεται όλο το χρόνο. Παραδείγματος χάρη τώρα είχαμε τον ημιμαραθώνιο και τώρα σε λίγες μέρες έχουμε το μαραθώνιο, όπου οι εθελοντές μας μπαίνουν σε πόστα που ο ΣΕΓΑΣ κρίνει και μας βάζει, ώστε αν κάποιος αθλητής χρειαστεί κάποια ανάγκη να μπορούμε να βοηθήσουμε. Πέρα αυτό παλιά ήταν και για τις συναυλίες, οι δήμοι που κάνανε στα θέατρα τα τοπικά, που κάνανε αθλητικές εκδηλώσεις μεγάλες ή κυρίως από αθλητικές, να σας πω ότι κάθε χρόνο που κάνουν όλα τα σχολεία αθλητισμό στον Δήμο, ο Δήμος μας καλεί και πηγαίνουμε να καλύψουμε, μην χτυπήσει κάποιο παιδί ή οτιδήποτε άλλο. Επιπλέον, ένα άλλο βασικό πράγμα που κάνουμε είναι ότι μαθαίνουμε και τον κόσμο, τους πολίτες, τους άλλους που δεν είναι στην ομάδα μας, πρώτες βοήθειες. Βέβαια, αυτό... Ημερίδες. Ακριβώς. Κάνουμε ημερίδες. Βέβαια, εδώ για να καταλάβετε ότι πόσο μας ζητάνε πάρα πολύ και θα ήταν δύσκολο να πηγαίναμε σε κάποιους και σε κάποιους να μην πηγαίνουμε, το έχουμε συνεργαστεί με τον κύριο Πατούλη που είναι πρόεδρος του EDP. EDP είναι διαδικτυακό και... Τι καλησπέρα στον κύριο Περιφερειάρχη. Είναι πρόεδρος σε ένα... ας το πούμε, οργανισμό που ασχολείται με υγιείς πόλεις, δηλαδή ασχολείται να ενημερώσει τους Δήμους πώς να είναι πιο υγιείς οι πολίτες, να κάνει προληπτικούς ελέγχους κτλ. Και μέσω του EDP όλοι οι Δήμοι που θέλουν κάνουν αίτημα και μας στέλνει το EDP, αναλαμβάνει και τα έξοδα της μετακίνησής μας, γιατί πάμε σε όλη την Ελλάδα και τη διαμονή μας και τη διατροφή μας, και εμείς καθόμαστε 2 μέρες, συνήθως Σάββατο και Κυριακή, και κάνουμε μαθήματα πρώτων βοηθειών στους πολίτες που έχουν προτείνει από την αρχή. Αυτό, και να διορθώσετε, έχει ένα πρώτο, δεύτερο, τρίτο βαθμό στις βοήθειες. Φυσικά. Έχει κάποια στάδια. Φυσικά, φυσικά. Και πόσο διαρκεί το κάθε στάδιο? Κοιτάξτε να δείτε. Να πει ότι θέλω να φτάσω στο τελευταίο στάδιο, ας πούμε. Για να φτάσει στο τελευταίο στάδιο είναι περίπου ένας χρόνος, διότι μιλάμε ότι πέρα από τις πρώτες βοήθειες... Όταν φτάνει, συγγνώμη, όταν φτάνει κάποιος, θεωρείται διασώστης? Θεωρείται εθελοντής διασώστης. Ναι, ναι, ευχαριστώ για τη διόρθωση. Παίρνει εντός εισαγωγικών, ας πούμε, αυτό το άτυπο, τυπικό εθελοντή διασώστη.
Σωστό. Δεν είναι επαγγελματική αποκατάσταση. Όχι. Έτσι προς Θεού, μην το μπερδέψουμε ότι να έρθει κάποιος να τον εκπαιδεύσουμε και μετά να πάει να δουλέψει. Όλα αφορούν τον εθελοντισμό. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος θα περάσει ένα χρόνο εκπαίδευση, πέρα από τη θεωρητική και την πολύ πρακτική εξάσκηση που θα κάνει, εμείς όταν το κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας και το Αττικό νοσοκομείο εφημερεύει, στέλνουμε 6 με 11 το βράδυ 6 δικούς μας εθελοντές εκπαιδευμένους να βοηθήσουν το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό με τους ασθενείς. Εκεί λοιπόν πρέπει να κάνει τουλάχιστον 50 ώρες ένας εθελοντής μας για να πούμε ότι έχει εξοικειωθεί με πραγματικά περιστατικά και όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχουν πολλές ώρες εθελοντισμού που πρέπει να δώσει. Πώς είναι τις πρώτες βοήθειες? Εκτός από τις πρώτες βοήθειες, οι εθελοντές μας εκπαιδεύονται στην ορεινή διάσωση, όπου αυτό είναι να, πέρα το να ανεβαίνεις και να κατεβαίνεις στα βουνά με ασφάλεια, να χειρίζεις τα σκοινιά, να μπορείς να βγάλεις έναν άνθρωπο χτυπημένο από τον γκρεμό χωρίς να τον κάνεις χειρότερα, ακινητοποιώντας τον σε κατάλληλα φορεία, χρησιμοποιώντας σκοινιά για να τον ανεβάσεις επάνω και να μπορέσεις να το μεταφέρεις στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Μετά, μόλις τελειώνει αυτό που είναι γύρω στους 2 μήνες, πάει η αστική διάσωση, που αστική διάσωση εννοούμε τα τροχαία και τους σεισμούς, όπου εκπαιδεύεται άνθρωπος πώς να βοηθήσει το ΙΚΑΒ και την πυροσβεστική το να ανοίξουν λαμαρίνες ένα αυτοκίνητο για να βγει ο ασθενής, ή αν γίνει ένα σεισμός πώς να βοηθήσουν στην έρευνα. Έχετε και τον κατάλληλο εξοπλισμό? Ναι, έχουμε καταφέρει με δικές μας οικονομίες και με ελάχιστους χορηγούς να έχουμε έναν βασικό πρώτον εξοπλισμό. Σε καμία περίπτωση μπορούμε να φτάσουμε την ποιότητα και την ποσότητα του εξοπλισμού που έχει η πυροσβεστική και το ΕΚΑΠ. Βράτουμε από αυτό που ιδιαίτερα στα τυχεία. Ματίας. Έκανα και την ερώτηση. Ανταποκρίνεται ο κόσμος, μάθει πρώτες βοήθειες από τα στάδια των εργασιών σας? Παρατηρούμε ότι σιγά σιγά και με τα χρόνια όλο και περισσότερος κόσμος πλησιάζει την ομάδα και θέλει ενεργά να γίνει μέλος και να βοηθήσει όσο μπορεί. Και αυτό που μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση θετική πάντα είναι ότι βλέπουμε συνέχεια νέα παιδιά που θέλουν. Γιατί ήδη και στη χώρα μας, ένα άλλο κομμάτι με το οποίο έχουμε ασχοληθεί είναι και η ναυαγοσωστική. Και ήδη βλέπουμε κάθε χρόνο ότι τα κρούσματα από θαλάσσιους πνιγμούς όλο και αυξάνονται. Οπότε σίγουρα το γεγονός ότι νέα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με όλο αυτό το κομμάτι και ειδικά και με το κομμάτι της ναυαγοσωστικής είναι πολύ ενθαρρυντικό. Είναι ενθαρρυντικό γιατί το τραγικό νούμερο σε μια χώρα καθαρά νησιωτική και στρατηγική, που θα έπρεπε να υπάρχει μια άλλη εκπαίδευση που δεν υπάρχει. Θα έπρεπε να υπάρχουν άλλες χώρες από τα νήπια. Δεν είναι. Άλλο σκεπτικό. Και η γονιά μας συνεργασία της, ώστε δεν λέμε όλοι να γίνουν, να μπορούν να επιτύχουν και να έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα και είναι ενθαρρυντικό αυτό που λέτε. Έρχομαι όμως και σε ένα κομμάτι που φέτος προβλημάτισε και οι φωτιές. Και θεωρώ ότι είσαστε από τους πρωτοστάτες μαζί με τους από τους πυροσβέστες. Yes. Θα ήθελα λίγο να επιμείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Ποιος είναι ο ρόλος σας και ποιος συντονιστής, ποιος είναι και ποιος παίρνετε εντολές και ποιος είναι σας. Για να διευκρινίσουμε λίγο τα πράγματα και να μην μπερδευτεί κανένας, δεν είμαστε πυροσβέστες. Είμαστε άνθρωποι εθελοντές που θέλουμε να βοηθήσουμε τους πυροσβέστες. Άρα, όταν μας καλέσαν στην Βαρυμπόπη,
Πήγαμε η δύναμη των ανθρώπων μας που μπορούσε με τον δικό της ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό για να μην καούμε και να μην πάθουμε κάτι και ήμασταν πάντα υπό τις εντολές κάποιου πυροσβέστη. Κυρίως δεν ασχοληθήκαμε με την πυρόσβεση, κυρίως ασχοληθήκαμε να βοηθήσουμε στη μεταφόρτωση του νερού ή στην φύλαξη το βράδυ για τα καντιλάκια που λένε, δηλαδή αν κάποιες φλογίτσες πάνε να ανάψουν να μπορέσουμε να τις σβήσουμε, ενώ το δυναμικό και το ισχυρότερο έργο το κάνει η πυροσβεστική με τα αεροπορικά μέσα και με τους εκπαιδευμένους πυροσβέστες. Έχετε άλλα τμήματα πέραν της δείξης και παραρτήματα? Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ να αναφέρω την εταιρεία. Ελεύθερο, ναι. Η Blue Star είναι μία χορηγός μας, η οποία... από αυτή τη θέση έχω να πω ότι είτε είναι κάποια εταιρεία, είτε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει τη φιλοσοφία του... της βοήθειας, της θέλησης, της αρρωγής, βεβαίως από την εκπομπή μας το έχουμε κάνει πολλές φορές, είναι τιμή στο καθένα ψεκοδικά και συγκεκριά. Blue Star λοιπόν μας ζήτησε, γνωριστήκαμε σε κάποιο σημείο και μας ζήτησε αν θέλαμε να αναλάβουμε να μας πηγαίνει σε ακριτικά νησιά που η ιατρική βοήθεια είναι πολύ λίγη ή ανύπαρκτη και αν θέλουμε να εκπαιδεύουμε τους ίδιους πολίτες σε πρώτες βοήθειες, τουλάχιστον δηλαδή μέχρι να βρεθεί ένας γιατρός, μέχρι να γίνει μια μετακίνηση, να ξέρουν τις βασικές πρώτες βοήθειες. Εννοείται ότι εμείς δεχτήκαμε. Ανέλαβε λοιπόν το κόστος μεταφοράς μας, το κόστος διαμονή μας, της διατροφής μας και μας έστειλε σε πολλά ακριτικά νησιά, Αστυπάλια, Αμοργό, Κουφονίσια. Έχουμε γυρίσει όλο το Αιγαίο με την Blue Star για να κάνουμε μαθήματα. Τα τελευταία τώρα που θα κάνουμε είναι ότι μία εβδομάδα μέσα στο Δεκέμβριο θα πάμε Κάλυμνο και Λειψούς για να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες. Η Blue Star έρχεται σε συνεργασία με το Δήμο, μαζεύουν επιθυμίες, μας δίνουν το σημείο, το μέρος που θα κάνουμε τα μαθήματα και ασχολούμαστε με τους πολίτες να τους εκπαιδεύσουμε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Κάπου είδα στις σελίδες σας κάποια πλωτά μέσα, έχετε κάποια και... Όχι, πλωτά μέσα δεν έχουμε σαν ομάδα. Κάποιοι φίλοι της ομάδος που έχουν δικά τους πλωτά μέσα σε ώρα ανάγκης μας τα διαθέτουν. Η ομάδα σαν ομάδα δεν έχει δικό της οχήματα, πλωτά κτλ. Διότι το κόστος συντήρησης είναι μεγάλο. Όπως σας είπε και η Ευαγγελία, οι εθελοντές μας δεν πληρώνουν. Τη στολή τους την πληρώνουν από την τσέπη τους οι άνθρωποι. Θα ήταν ντροπή λοιπόν να επιβαρύνουμε τους εθελοντές μας για να αγοράσουμε ένα πλωτό που κάνει τόσες χιλιάδες ευρώ. Αν είναι βέβαια ένας χορηγός βρεθεί, εμείς δεν θα πούμε όχι. Είδες, αυτό στο μόνο το πες. Δεν θα λέγαμε όχι, αλλά επειδή εμείς το σκεπτικό μας... Ήδη είχε χαμογελάσει η Ευαγγελία με το θάρρος να μιλήσουμε και λίγο κανονικό. Ναι, ναι. Αλλά... Εκεί το πήγαινα και ευχαριστώ που με βοηθάς αυτό. Εμείς το σκεπτικό μας είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ό,τι μέσα μας διαθέσουν δεν θα τα διαθέσουμε για να πηγαίνουμε εκδρομές. Θα τα διαθέσουμε... Επίσης έχω μια είδηση και το ακούμε, σίγουρα το έχετε ακούσει, ότι ξεκινάει την νέα χρονιά και έχουμε επιτυχία ένωση των νησιωτικής χώρας μας. Με τα αεροπλάνα. Αν σκεφτούμε ότι στην Ελληνισία κινούνται τα αεροπλάνα και ενώνονται κλπ., είναι κάτι πολύ θετικό. Αν ενώσουμε ανθρώπινη βοήθεια, υγειονομικό κομμάτι με τα αεροπλάνα, συνεργασία χωρίς να παραγωνίζουμε στο Star ή οποιον άλλο χορηγό, είναι ένα θετικό βήμα. Δεν ξεχνάμε τις περιοχές. Λέω και σαν είδηση, αλλά δίνω τον αέρα. Μπορεί κάπου να μας ακούσουν οι επιχειρήσεις αυτές και να σας προσεγγίσουν, το εύχομαι. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε προσφορά.
Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο με τα μέσα που έχουμε. Ό,τι μέσα διατεθούν, θα κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Αλλά το βασικό που μας ενδιαφέρει μας είναι το έμψυχο υλικό, δηλαδή οι εθελοντές μας. Θέλουμε ο κόσμος να αγκαλιάσει τις ομάδες, τη δικιά μας ομάδα, τις ομάδες που είναι κοντά στις γειτονιές τους και να πάνε να γίνουν εθελοντές. Έτσι και αλλιώς θα διαθέσουν χρόνο όσο διαθέτουν. Δεν είναι δουλειά για να είσαι υποχρεωμένος να έχεις συγκεκριμένο ωράριο και πληρώνεσαι κτλ. Έχοντας όμως την ευκαιρία να μπει σε μια τέτοια ομάδα, να μπουν στην ΕΔΟΚ, θα μπορούν να νιώσουν και την αυτοπεποίθηση ότι ξέρουν να χειριστούν μια δύσκολη κατάσταση και την ηθική ικανοποίηση ότι βοηθήσαν έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο να βοηθήσεις, έχεις κάνει το έργο... Μαγευτικό ή παρελθυντικό υλικό, δηλαδή γάζεις και τα λοιπά, κάποιοι δημιουργείται μια ανάγκη. Έχω κάτι στο μυαλό μου το και το λέω. Ναι, υπάρχουν αυτές οι ανάγκες, γιατί σε όλες οι υγειονομικές καλύψεις η ωραία κατανάλωση των υλικών, των αναλωσίμων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μετά το τέλος της εκπομπής έχω κάτι να σου πω μια είδηση. Ωραία. Αγγελία, πώς να επικοινωνήσεις με εσάς? Η επικοινωνία είναι πάρα πολύ. Καταρχάς έχουμε την ιστοσελίδα μας, είναι www.infoedoc.gr, την οποία μπορούν να βρουν και περισσότερες πληροφορίες, καθώς να δουν και φωτογραφίες από τη δράση μας μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχουμε το Facebook, το οποίο είναι ΕΔΟΚ Διασώστες. Επίσης πάλι ενημερώνεται συχνά, οπότε πάλι φαίνονται όλες οι δράσεις μας, φωτογραφίες, οι αποστολές μας όλες. Και γενικότερα υπάρχει επικοινωνία με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Υπάρχουν τηλέφωνα στα οποία μπορεί να επικοινωνήσει ο καθένας. Υπάρχουν επίσης τα γραφεία της ομάδας στα οποία μπορεί κάποιος να απευθυνθεί. Εδώ να πούμε ότι τα γραφεία, η ομάδα γενικότερα δράσει στην Νίκαια. Οπότε οποιοδήποτε θέλει, οποιαδήποτε περιοχή μπορεί να έρθει, να μας δει, να μας γνωρίσει από κοντά, να πάρει όσες πληροφορίες χρειάζεται. Φυσικά, γιατί όχι να γίνει και μέλος για να προσφέρει περισσότερα σε αυτήν την ομάδα. Έχουμε και παραρτήματα. Ναι, αυτό θέλω να... Τα παραρτήματα στον νησιωτικό τομέα έχουμε στη Σίμη και στην Αμοργό. Έχουμε στην Αγία Βαρβάρα το παράρτημα της Αθήνας και εμείς που είμαστε στη Νίκαια. Και όποια περιοχή, όποιος δήμος θελήσει να φτιάξει μια εθελοντική ομάδα, αν αναλάβει να βρει τους εθελοντές και να τους παραχωρήσει ένα χώρο, πολύ ευχαρίστως εμείς να τους εκπαιδεύσουμε δωρεάν. Τώρα η δράση δεν θα έχετε. Δράση. Άμα έχετε τώρα, άμεσα. Άμεσα. Πώς είπατε το μαραθώνιο. Έχουμε τρεις δράσεις ταυτόχρονα. Έχουμε το μαραθώνιο, έχουμε μία εκδήλωση στο Δήμο Νίκαιας 20 του μηνός που θα γίνει με πολλά παιδιά, με το Γιαννάκη, το γνωστό μπασκεμπολίστα, και μας ζήτησανε να κάνουμε υγειονομική κάλυψη. Και ταυτόχρονα την Κυριακή φεύγουμε για 10 μέρες να πάμε στη Σίμη να εκπαιδεύσουμε λιμενικούς και αστυνομικούς που είναι στη Σίμη στις πρώτες βοήθειες και στην βοήθεια σε τροχαίο ατύχημα. Ευαγγελία, θέλω να βγεις φωτογραφία με τον Γιαννάκη. Πολύ ευχαριστώ. Ελπίζω να χωράω και δύο μαζί. Είδα εδώ ότι μας έχετε φέρει ένα ενημερωτικό βιβλίο, να το δείξω στη μέρα, το οποίο μπορεί κάποιες πληροφορίες, καθώς θα είπατε πριν, όπως... Αν κάτι άλλο μας φέρανε, δεν ξέρω. Η Ευαγγελία. Είναι ένα μνηστικό από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ίσως είναι ένα κίνητρο για να σας παροτρύνουμε να έρθετε κι εσείς στην ομάδα μας. Βεβαίως. Να μάθετε κι εσείς για τις πρώτες βοήθειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ από το βήμα αυτό θα πω καλό και προς καλό τους που έχουν Ελλάδα και η Ευρώπη, να στείλουν τα μηνύματά τους. Μηνύματα καταρχήν υποστήριξης, γιατί νιώθουμε υπερήφανοι το έργο σας, τα θεία σας, και να προσκαλέσουμε και άλλους, πολύ δε περισσότερο νέους, να έρθουν κοντά σας. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε από ό,τι λέτε και από ό,τι διάβασα κιόλας.
οποία και συζητήσαμε κιόλας, ένα δύσκολο κομμάτι, εδώ θα ήθελα να βοηθήσετε, πώς κινείστε με την ΕΜΑΚ, κομμάτι των σεισμών. Σε περίπτωση που γίνει, πέρα από τις ασκήσεις που γίνονται σαν προετοιμασία μέσω της περιφέρειας, της Γενικής Γραμματείας, Πολιτικής Προστασίας, της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και όλοι οι φορείς που μπορούν να εμπλακούν στο σεισμό, σε περίπτωση πραγματικού περιστατικού, ανάλογα σε ποια περιοχή έχει γίνει σεισμός, πρώτα κινητοποιούνται οι κατατόπους εθελοντικές οργανώσεις και μετά, εφόσον υπάρξει ανάγκη ή υπάρχει διάρκεια ανάγκης, όπως είναι στην Κρήτη, τότε η περιφέρεια της περιοχής ζητάει από τις άλλες περιφέρειες να τις συνδράμουν δυνάμεις. Αυτό είναι ένα καλό πράγμα, δηλαδή με την έννοια την εξής, ότι δεν πρέπει ο καθένας με το που βλέπει κάτι να τρέχει να βοηθήσει, διότι μπορεί αντί να βοηθήσει να δημιουργεί πρόβλημα. Θα πρέπει ο κρατικός φορέας να ξέρει ποιοι μπορούν να βοηθήσουν και να τους καλεί. Θα γίνω σαν το Γιώργο το Παπαδάκη, θα ρωτήσω το εξής. Τελικά υπάρχει σε όλα αυτά συντονισμός, γιατί εμείς οι πολίτες απ' έξω, βλέποντας κάποια πράγματα, κάποια γεγονότα από το Μάτι, την Παριμπόμπη, την Εύβοια, στις φωτιές αλλά και, και σε πλημμύρες, σε άλλες περιοχές μας, δόθηκε η αίσθηση εμπειρίας σας, χωρίς να φέρουμε να την εμπειρία που έχετε τόσα χρόνια. Μήπως είναι έλλειψη καλύτερης εκπαίδευσης, γιατί έχει συζητήθηκε γι' αυτό. Το γενικό, με τη στενή την ευρύτερη έννοια. Το θέμα της εκπαίδευσης. Μήπως δεν όλοι βλέκονται σε τέτοιες καταστάσεις δύσκολες, είτε είναι πληροφορίες, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο εκπαίδευσης, πώς θα πρέπει να κάνουμε συνεργασίες με άλλες χώρες που πολλές φορές το καλοκαίρι είχαμε βοήθεια στις πτυχές. Είδαμε από τους Δανείους, τους Ρουμάνους, μια άλλη οργάνωση, ένα άλλο τρόπο σχέδιο και στρατηγική αντιμετώπισης. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή εγώ είμαι και επαγγελματίας στον τομέα αυτό και έχω συνεργαστεί και με ξένες χώρες και όλα αυτά, θα πρέπει να ξέρετε ότι συντονισμός υπάρχει. Βέβαια, πάντα υπάρχουν περιθώρια για καλύτερο. Το άσχημο στις περιπτώσεις τις δικές μας, δηλαδή σε φωτιές, σε πλημμύρες κτλ. Θα το πω πολύ απλά και λαϊκά, μήπως μπερδεύουμε μεταξύ μας. Όχι, είναι το θέμα το εξής, ότι μία λάθος απόφαση, ναι. Μία λάθος απόφαση κοστίζει ανθρώπινες ζωές και σπίτια κτλ. Δυστυχώς όμως, όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Είναι... Μόνο που τα λάθη, όπως πολύ σωστά είπατε, συνεχίζουν ανθρώπινες ζωές και σπίτια. Ναι, αλλά θα μπορούσε, θα μπορούσε να ήταν ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, δείτε το σεισμό της Αθήνας. Μετά το σεισμό της Αθήνας, έχουν φτιαχτεί αντισεισμικός καινούριος κανονισμός για τα κτίρια, δηλαδή πιο δυνατά κτίρια. Η πυροσβεστική πήρε περισσότερα οχήματα, η αστυνομία πήρε. Δηλαδή, πάντα υπάρχει βελτίωση και δεν λέω ότι όλα είναι τέλεια. Αλλά πιστέψτε με ότι επειδή είναι κρίσιμες καταστάσεις και μιλάμε για λεπτά. Συγγνώμη που διακόπτω και θα γίνω λίγο καυστικός και δεν είναι στο πρόβλημά σας. Αλλά δείτε, έχει δοθεί η εντύπωση ότι την ώρα μιας κρίσης δεν πηγαίνουν ένας από εδώ από εκεί και δεν υπάρχει μια ευθεία. Ναι, αλλά όταν τα προβλήματα είναι πολλά και ταυτόχρονα, δηλαδή, κάπως πρέπει να μοιραστεί. Σας καλούν και λένε ότι θα συμμετέχετε στη μεταφορά του νερού. Τελεία. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Το ένα κομμάτι των περιοριστών θα είναι σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, να σας κάπως... φέρω, ναι. Πολύ σωστά το είπατε και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Πηγαίναμε με την υδροφόρα για να πλύνουμε ένα συγκεκριμένο δρόμο. Και μπαίνανε πολίτες στη μέση του δρόμου και μας λέγανε θα έρθετε σε εμάς γιατί μέσα στο σπίτι μας έχουμε βουλιάξει. Και αναγκαζόμασταν και πηγαίναμε εκεί διότι οι άνθρωποι δεν μας αφήναν να φύγουν. Πολλοί άνθρωποι μιλάνε βλέποντας τα κανάλια. Όταν πας μέσα στη φωτιά που έχει 2.000 βαθμούς θερμοκρασία και είναι ο άνθρωπος και δουλεύει εκεί μέσα στις 2.000 βαθμούς θερμοκρασία και θα πρέπει όταν θα πάει στο σπίτι του να, μετά από 5 ώρες να ξαναπάει στη δουλειά, αντιλαμβάνεστε την κούρασή του, αντιλαμβάνεστε τι έχει αναπνεύσει και αντιλαμβάνεστε και τι ψυχολογική πίεση έχει.
Λάθη, σας είπα, γίνονται και δεν δίνω σε κανέναν απαλλαγή. Εγώ η αίσθηση μου είναι τους συντονιστές, τους εκάστοτε. Δηλαδή, έχει δοθεί εντύπωση στον ελληνικό λαό κάποιος δεν ξέρει να συντονίζει ή δεν υπάρχει εκπαίδευση. Έχουν, δηλαδή, αν θέλετε, πες μου πάνω τι έχει σε εντύπωση, θα λέγω ότι δεν υπάρχει εκπαίδευση. Λικοτεχνικός εξοπλισμός τέτοιος έχει βελτιωθεί, αλλά ακόμη έχουμε, πολύ σωστά είπατε, ακόμη βελτίωση. Και από την άλλη, ανθρώπινο δυναμικό, φέρνουμε κι άλλο. Όλα αυτά κοστίζουν λεφτά. Ναι, αλλά οι χώρες, ζωές. Προσέξτε να δείτε όμως, προσέξτε να δείτε. Εάν δείτε... Μια ανθρώπινη ζωή, όσο δεν κοστολογείται, συγγνώμη. Ναι. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν το εμβόλιο γιατί έχουμε ακούσει 1002 καταστάσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα κράτος για να λειτουργήσει θα πρέπει να δώσει προτεραιότητες γιατί έχει 100 ευρώ. Αυτά τα 100 ευρώ κάτι πρέπει να τα κάνει. Εάν θέλει να τα κάνει τα πάντα δεν τους φτάνουν 100 ευρώ, θέλει 100.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν κάπου λείπει εξοπλισμός. Κάπου λείπει προσωπικό. Εν 10 μήνες μπορούμε να προετοιμαστούμε. Να ξεχορταριάσουμε, λέγανε οι παλιότεροι. Ναι. Να μάθουμε πώς ξεχορταριάζουμε στο χωράφι μας. Μα οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν ξεχορταριάζουν το δικό τους το χωράφι. Μα οι ίδιοι οι άνθρωποι όταν πέφτει χιόνι δεν καθαρίζουν το δικό τους κομμάτι του πεζοδρομίου. Στο εξωτερικό αυτό θεωρείται αυτονόητο, ότι με το που πέφτει χιόνι ο κάθε πολίτης όσο είναι το οικόπεδό του, έχει υποχρέωση να καθαρίσει τον πεζοδρόμιο. Οι παλαιοί αγρότες γελάνε με κάποια πράγματα που βλέπουν και πρόσφατα έχουν μια τέτοια κουβέντα. Σημαίνει ότι οι νεότερες γενιές δεν έχουν αίσθηση του περιβάλλοντος, δεν ξέρουν να το προστατεύσουν και θα λέω μέχρι και τα όρια της αβιαφορίας. Εκεί μπορεί να επέμβει ένας κρατικός φορέας, είτε λέγεται Δήμος είτε Περιφέρεια, που δεν έχει κόστος. Τον εκπαιδεύσεις, να του εξηγήσεις, να του... Δεν λέω ότι θα αλλάξουν σε μια μέρα, αλλά μπορείς χρήμα, μπορείς να κάνεις πράγματα με μηνύματα. Είδαμε ότι η τεχνολογία βοηθάει. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Υπάρχουν τρόποι να κάνουμε βελτιώσεις χωρίς να βάλουμε το χέρι στη ζέπη. Γι' αυτό και υπάρχουν οι εθελοντές. Είμαστε άμεστοι και είναι ένας τρόπος να αντιδράσει το κράτος και η Γενική Γραμματεία. Αυτό το κενό πάρτε το απάνω σας. Δηλαδή σας δίνει το μπαλάκι πίσω αυτή τη στιγμή. Κάντε αυτό που δεν μπορεί το κράτος να κάνει. Καλύτερη εκπαίδευση στον κόσμο. Το τι πρέπει να κάνεις στο χωράφι σου. Τι πρέπει να κάνεις όταν χιονίζει. Τι πρέπει να κάνεις και πώς πρέπει να οδηγήσεις. Τι πρέπει να προσέχεις στο ληστηριό δρόμο σου. Συνεργαστείτε, ξέρω εγώ, με την ΕΛΠΑ να εξηγήσει στον κόσμο ότι μας πιάνει ένας πανικός. Έχει το Ινστιτούτο Ιαβέρης που ασχολείται με την οδήγηση. Ναι, ένα παράδειγμα εμείς, επειδή έχουμε την Άνω Νίκαια, που είναι η Νεάπολη και όλα αυτά, που το χειμώνα λίγες φορές βέβαια πιάνει πάγο. Φτιάχναμε σακούλες με αλάτι και βάζαμε οδηγία από την έξω μεριά, προσοχή, πρώτα καθαρίζετε τον πάγο και μετά ρίχνετε το αλάτι. Διότι επειδή δεν έχουμε συχνά χιόνι όπως έχουν στο Πήλιο και ξέρουν τι να κάνουν οι άνθρωποι, ρίχνανε το αλάτι επάνω στον πάγο, με αποτέλεσμα να μην γίνεται τίποτα. Κάνουμε προσπάθειες, μαθαίνει ο κόσμος σιγά σιγά, κάνουμε μικρά βήματα, κάπου κάπου κάνουμε και κάνα βήμα πίσω. Δυστυχώς είναι στην ανθρώπινη φύση να είναι αντιδραστικός. Τώρα για την ένταση, αλλά πραγματικά είναι μια από μηνύματα που έχουμε πάρει τον κόσμο και από αυτά που έχετε ακούσει και... Τα ξέρουμε κι εμείς, μην ανησυχείτε, τα ξέρουμε. Και φαντάζομαι ότι είχατε μεγαλύτερη αμεσότητα με τον κόσμο σε δύσκολες κρίσεις διαφορετικές. Εγώ όμως να έρθω στη Μεγλίνα που... Ωραία όλα αυτά. Ψυχαγωγείτε καθόλου τα μέλη σας, δηλαδή... Εννοείται, εννοείται. Είμαστε μια εθελοντική ομάδα η οποία είναι έτοιμη να λάβει δράση, αλλά παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε και άνθρωποι. Άρα σίγουρα οργανώνουμε μεταξύ μας και φυσικά καλούμε και άλλους φίλους να έρθουν. Ήδη όπως είπε και ο κύριος Καστρινάκης. Ναι, θα πάμε. Ναι, ναι, ναι.
Σας περιμένουμε λοιπόν το Σάββατο. Έχουμε την πρώτη μας έξοδο για φέτος. Να βγούμε έξω, να το γιορτάσουμε, να το γλεντήσουμε, να σφίξουμε τη σχέση μας, να γνωριστούμε καλύτερα. Οπότε είστε πρόσδεκτοι φυσικά, για να σας δελεάσουμε λίγο περισσότερο για να έχετε. Όλοι απίτα το Δεκέμβρη, Γενάρη θα κόψει. Εξαρτάται από τα μέτρα του κορονοϊού. Αν επιτρέπει, κάθε χρόνο κόβουμε. Μέσα στο Γενάρη κάθε χρόνο κόβουμε. Δύο χρόνια τώρα λόγω κορονοϊού δυστυχώς δεν επιτρεπόταν η συνάντηση από και η συγκέντρωση. Να γελάσουμε, αλλά ήταν πραγματικότητα. Σε κάποιο πολιτικό σύλλογο που είμαι το κάνουμε διαδικτυακά. Άσχημο δεν, πραγματικότητα δεν. Ναι. Δηλαδή ήταν σε απόσταση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 5 άτομα, όπου υπήρχε κάμερα και ήταν live streaming. Κηθήκαμε στα υπόλοιπα μέλη, δυστυχώς, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Κάναμε πρώτες βοήθειες διαδικτυακά εμείς. Επειδή δεν μπορούσαμε να πάμε διαζώσεις, κάναμε σε 23 πόλεις διαδικτυακό μάθημα πρώτων βοηθειών. Μέσω του EDP. Ένα τούτα. Έτσι έχει πολλά. Κρύβει πολύ σαν στο μανίκι, να ξέρετε. Είναι η προσπάθειά μας προσαρμόζεται με τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Εάν μπορούμε διαζώσεις, πάμε. Εάν δεν μπορούμε, το κάνουμε ηλεκτρονικά. Καμία σχέση βέβαια η ποιότητα η μία με την άλλη, αλλά προκειμένου δύο χρόνια να μην κάνουμε τίποτα. Άρα, έχει γίνει εκδηλώσεις δεν γίνανε. Κάναμε εκπαιδεύσεις στα μέλη μας όσο πιο προστατευμένα και σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς περί κορονοϊού. Προτείναμε σε όλα μας τα μέλη και η πλειοψηφία έχει εμβολιαστεί. Είτε το δεν μπαίνω στη διαδικασία αν πρέπει ή δεν πρέπει. Εμείς απλώς επειδή ερχόμαστε σε επαφή με ξένους ανθρώπους, θέλαμε πρώτα εμείς να είμαστε ok και να είμαστε εμβολιασμένοι. Φανταστείτε ότι πηγαίνουμε στα νοσοκομεία και κάνουμε στα TEP βάρδιες. Όπως το νοσηλευτικό προσωπικό είναι εμβολιασμένο, το θεωρούσαμε υποχρέωσή μας και εμείς να είμαστε εμβολιασμένοι. Οι ελάχιστοι που δεν είναι εμβολιασμένοι είναι άνθρωποι οι οποίοι όχι δεν θέλαν να εμβολιαστούν, αλλά λόγω προβλημάτων τους είπε ο γιατρός τους να μην εμβολιαστούν. Οι περιπτώσεις είναι αυτές πολύ λίγες, σπάνιες. Κυρίως ένας, να σας πω ένα παράδειγμα, κάποιος κύριος ο οποίος είναι θρομβόφιλος, που σημαίνει ότι κάνει πολύ εύκολα θρομβώσεις, ο γιατρός του πρότεινε να μην το κάνει, γιατί είναι πολύ εύκολο να έχει αυτή την παρενέργεια. Γενικά πάντως, ο εμβολιασμός είναι το 90-95% της ομάδας μας. Για το απόκριση του κόσμου γίνεται στα νησιά, τι ακριβώς κάνετε στα νησιά? Στην αρχή... Είναι, πόσο είναι, για μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες? Δύο μέρες είναι. Σαββάτο, Κυριακή. Στην αρχή είναι λίγο διστακτική, ποιοι ήρθαν αυτοί, τι ήρθαν να κάνουν κτλ. Αλλά επειδή όπως και αυτή η συνέντευξη, έτσι και το μάθημά μας είναι φιλικό. Δηλαδή δεν ξεκινάει ένας άνθρωπος να μιλάει. Κάνουμε ερωτήσεις και προσπαθούμε να τους ξεσηκώσουμε να μας κάνουν και αυτοί ερωτήσεις ή να μας δώσουν απαντήσεις για να καταλάβουν τις πρώτες βοήθειες ότι τα περισσότερα τα ξέρεις. Απλώς δεν τα έχεις οργανώσει μέσα στο μυαλό σου. Δηλαδή δεν ξέρει μια μάνα πώς θα φροντίσει ένα παιδί που θα χτυπήσει. Απλώς ίσως να μην το κάνεις με τη σωστή σειρά ή να μην το κάνεις τόσο σωστά όσο πρέπει. Αλλά ξέρεις ότι αν σου χτυπήσει ένα παιδί, να πρέπει να του σταματήσει το αίμα που τρέχει, να του καθαρίσει την πληγή και όλα αυτά. Ένα παράδειγμα σας φέρνω. Ναι. Και γενικά την δεύτερη μέρα που έχουμε εξοικειωθεί, το βράδυ καταλήγουμε συνήθως σε φαγοπότη για αποχαιρετιστήριο. Πίνουνε και τρώνε. Πόσα χρόνια πηγαίνετε και με την Blue Star και πηγαίνοντας στη... Στην Blue Star είμαστε γύρω στα 8 χρόνια. Με το Σέγας είμαστε 10 χρόνια. Πιο παλιά είχαμε ξεκινήσει πάρα πολύ εντατικά με την ΕΛΠΑ, με τις ομάδες που κάνανε ράλι, με τα αυτοκίνητα κτλ. Φέτος δεν είχαμε πάει. Ήταν πολύ στενή η συμμετοχή, πολύ περιορισμένη και πήραν πολύ λίγες ομάδες. Εμείς συνεργαζόμασταν πάρα πολύ τότε με τα ράλι, γιατί εκεί όταν γίνει ένα ατύχημα είναι άμεση η επέμβαση κτλ. Και το παράδειγμα στην Πάτρα και γίνει με το παιδάκι. Ναι. Και γενικά τα δύο χρόνια του κορονοϊού είχαμε πολύ λίγες αποστολές, διότι δεν γινόταν ο κόσμος και περισσότερο γινόταν διαδικτυακά μαθήματα και τίποτα. Ο κόσμος ήθελε να προσφέρει, αλλά φοβόταν. Οπότε φέτος το 2020
Δεν το συζητάμε από το 21 το καλοκαίρι, το καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι, 4 μήνες, στην Νίκαια έχουμε το άλσος του Αγίου Φιλίππου που είναι καταπράσινο. 2 εθελοντές μας ήταν κάθε μέρα εκεί, και η υπόλοιπη ομάδα πηγαίναμε πάνω κάθε φορά που είχε κατηγορία 4 ή κατηγορία 5 συναγερμού, που ήταν η πιο επικίνδυνο για φωτιά. Ο Δήμος είχε μια υδροφόρα και ένα μικρό αγροτικό για πυροσβεστικό όχημα και φυλάγαμε το άλσος για να μην καεί. Το πνεύμονα αυτό του πρασίνου μέσα στην οικία. Συμβαίνει φωτιά η φράση. Έχετε κάποιο ψηφίο γιατί μπορεί να θέλει κάποιος πώς είναι η άμεση επικοινωνία. Η άμεση επικοινωνία είναι με κινητά που είναι 24 ώρες το 24 ώρα ανοιχτά. Το έχει και η αστυνομία, τα έχει και η πυροσβεστική, τα έχει και η γενική γραμματεία, τα έχουν οι περιφέρειες, τα έχει οι δήμοι, οι οποίοι μας καλούν και έχουν όλο του ΔΣ. Δηλαδή δεν έχει μόνο εμένα το δικό μου το τηλέφωνο που είμαι πρόεδρος, γιατί μπορεί το δικό μου να έχει μείνει από μπαταρία, να είμαι σημείο, να μην πιάνει. Έχουν 5 τηλέφωνα, 5 ονόματα και ξεκινάνε με το πρώτο. Εάν δεν απαντήσει άμεσα, δεν κάθονται και περιμένουν ή ξαναπαίρνουν στο ίδιο τηλέφωνο, παίρνουν το δεύτερο τηλέφωνο. Αν δεν απαντήσει το δεύτερο, παίρνουν το τρίτο. Όταν απαντήσει ένα από τα 3 τηλέφωνα, ένα από τα 5 τηλέφωνα, ξέρουν ότι κινητοποιείται όλη η ομάδα. Η δράση μας έχει φτάσει να είναι μέσα σε μισή ώρα. Για την Βαριμπόμπη, μέσα σε μισή ώρα είχαν συγκεντρωθεί οι εθελοντές μας και είχαμε φύγει με αυτοκίνητα και πηγαίναμε προς τα εκεί. Να κάνουμε μία και στο υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο. Είναι, όπως απορτίζεται. Βεβαίως. Έχουμε τον κύριο Πατέλη τον Ανδρέα, ο οποίος είναι πρώην ειδικοδυναμίτης. Να πείτε πολύ σχεδιασμό στον κύριο Πατέλη, Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Ο κύριος Πατέλης πέρασε από κάποια εταιρεία, ας πούμε τα πια, μην θεωρηθεί διαφήμιση. Ναι. Γιατί σας είπα ότι θα βγούμε γνωστοί. Ο Πατέλης λοιπόν, ο Ανδρέας, ήταν... Έχει περάσει από ελικόπτερα. Όχι, ήταν εθελοντής ειδικών δυνάμεων το 1974 που είχε πάει στην Κύπρο. Όπου και ο πατέρας της κυρίας Πρίσκας, αλλά μόνιμος ήταν το 1974. Και μέσω του κύριου Πατέλη κατέληξα και εγώ στην Ελλάδα. Δηλαδή ο κύριος Πατέλης ήξερε τον πατέρα της Ευαγγελίας και μας έφερε την Ευαγγελία. Και πολύ καλό παιδί. Μιλάμε για την Κύπρο, μιλάτε, έχετε μπροστά σας και έναν πρώην Κάριο. Οπότε ξέρετε από την Κύπρο και τι κάνανε οι Έλληνες εκεί. Τα υπόλοιπα μέλη. Είναι η κυρία οικονόμου Άννα, η οποία είναι η δασκάλα μας, είναι δασκάλα και είναι η γενική γραμματέα στην ομάδα. Είναι η κυρία Ελπίδα Κρητίδου, που είναι λογίστρια και έχει τα οικονομικά μας, όπως ήταν φυσικό. Κυριακής καταγωγής. Ναι. Και η κυρία Σεϊτανίδου, άλλη ποντιακής καταγωγής. Αμόντα πολλά ρασία να είναι. Η Παναγία σου με λέει να τους φιλά. Η οποία είναι ειδικός γραμματέας, που ειδικός γραμματέας στην ομάδα μας τι σημαίνει, είναι αυτός που οργανώνει και υλοποιεί τις εκπαιδεύσεις με τους εκπαιδευτές της ομάδας. Τις δύσκολες περίπτωσες οργανώνει η Ευαγγελία. Ναι. Εγώ όμως ξέρω με κάποιον άλλο μήνα που τον χαρακτηρίζει σαν το ειδικό, τον Αλέξανδρο στα... Multimedia, ναι, ναι, αλλά μαζί σου νομίζω συνεργάζεται. Είμαστε σε συνεργασία. Για να βγαίνει η εικόνα θα έτσι, ότι σε δω. Σωστά, ο Αλέξανδρος είναι ειδικός πάνω στους υπολογιστές. Χωρίς την πολύτιμη βοήθειά του νομίζω ότι το site ειδικά της ομάδας και ό,τι υπάρχει από IT δεν θα υπήρχε χωρίς αυτό. Σκονάκι μου είπανε αν δεν το πεις κινδυνεύεις γι' αυτό. Εν τω μεταξύ ο Αλέξανδρος είναι του κολλητού μου φίλου και συνάδελφου ο γιος. Το ξέρω από μικρό παιδί. Χρόνια προσπαθούσα να τον πείσω. Τελικά τον φέραμε στην ομάδα. Γιατί εμείς στην ομάδα τη θεωρούμε μια οικογένεια. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα θα πάμε σε ταβέρνα μαζί. Όποιος έχει πρόβλημα όλοι οι άλλοι προσπαθούν να τον βοηθήσουν. Και από την άλλη ό,τι εξειδίκευση έχει κάθε ένας βοηθάει τα πλαίσια αυτά την ομάδα. Θα κάνω λίγο χιούμορ.
Ρωτάνε το πυρούν γιατί έχει, δεν μπορεί. Κάμες έτσι. Έτσι, έτσι. Οπότε αγαπημένοι. Παναγιώτη. Πρέπει να πω. Καλή μας χαρά. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας. Μεγάλη μας τιμή που μαζί παρουσιάσαμε ΕΔΟΚ, εθελοντική διασωστική ομάδα κρίσεων. Θέλω να ευχαριστήσω την πρώτη φορά που μαζί μας αγαπητοί φίλοι, σας επιφυλάσσουμε εκπλήξεις για την επόμενη φορά. Πάμε σε ένα άλλο τομέα, στο τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού. Μείνετε συντονισμένοι στο NSTV Live. Από εμάς, καλό βράδυ και προσοχή στον δρόμο.